Η ώρα της επιβράβευσης έφτασε και πάλι για τους μαθητές του Εκκλησιαστικού Σχολείου της Λαμίας. Ο Μητροπολίτης Φθιώτιδας Σιμεών έκανε πράξη την υπόσχεσή του και βράβευσε τους αριστούχους μαθητές. Η τελετή πραγματοποιήθηκε στον προαύλιο χώρο του σχολείου, παρουσία αρχών του τόπου και εκπροσώπων της εκπαιδευτικής κοινότητας. Ο Σεβασμιότατος έδωσε συγχαρητήρια στους μαθητές και τους κάλεσε να συνεχίσουν με τον ίδιο ζήλο την προσπάθειά τους. Επίσης, τους ζήτησε τη νέα χρονιά να φέρουν στο σχολείο από έναν μαθητή ο καθένας τους. Σας πω ένα τεράστιο ευχαριστώ, διότι σας έζησα φέτος πιο κοντά από τις άλλες χρονιές. Δεν είχαμε την τηλεεκπαίδευση, πήγαμε μαζί και στην Τίνο, είχαμε και άλλες ευκαιρίες. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος από εσάς και σας καταθέτω τα συγχαρητήριά μου. 28 μαθητές θα λάβουν, όπως είχα υποσχεθεί και είχα δεσμευτεί, γιατί θέλω να μιλώ με έργα και όχι με λόγια, θα λάβουν ένα πολύ σημαντικό χρηματικό έπαθλο, το οποίο εύχομαι τον χρόνο να το λάβουν όλοι οι μαθητές. Και καταλήγω στο διατάφτα. Εδώ θέλω πολύ την προσοχή σας. Όλα τα παιδιά, κοιτάξτε με στο πρόσωπο και στα μάτια. Λοιπόν, ακούστε με πολύ καλά. Ο κάθε ένας από εσάς, ο κάθε ένας, ο οποίος θα φέρει άλλον έναν μαθητή για την άλλη χρονιά, θα μου τον φέρει εμένα όμως στο γραφείο μου και θα μου πει «Αυτός είναι δικός μου, τον έφερα εγώ στο σχολείο». Έναν ο καθένας θα λάβει, ο κάθε ένας θα λάβει μεγάλη ευλογία και χρηματική και όχι μόνο. Και αν από τη νέα σχολική χρονιά έχουμε τριψήφιο αριθμό μαθητών στο σχολείο μας, δηλαδή 100 και πάνω, τότε από εμένα προσωπικά κάποιο σημαντικό έργο υποδομής θα γίνει στο σχολείο, ένα δώρο από μένα για σας. Εύχομαι να, τελειώντας αυτή τη σχολική χρονιά και αφού κοιμηθούν οι συγκεκριμένοι μαθητές, να περάσετε ένα όμορφο καλοκαίρι. Πλέον θα είναι ένα καλοκαίρι χωρίς πλέον περιορισμούς και όλα τα γνωστά των δύο προηγουμένων ετών. Έχω μια χαρά αγαλίαση αλλά και πνεύμα αισιοδοξίας. Με διακατέχει πνεύμα αισιοδοξίας. Και τη βλέπω κάθε φορά να αυξάνεστε και να πληθύνεστε και όχι μόνο αυτό, βλέπω να αυξάνεται και η ποιότητα των σπουδών που παρέχονται σε αυτό εδώ το σχολείο, σε αυτή εδώ τη γωνιά. Και αυτό μας γεννά μηνύματα αισιοδοξίας σε όλους εμάς που υπηρετούμε την τοπική αυτοδιοίκηση, που υπηρετούμε όλους εσάς για ένα καλύτερο μέλλον του τόπου μας. Γιατί το μέλλον του τόπου μας είναι τα παιδιά. Θέλω να συγχαρώ τα παιδιά γιατί φέτος με διήγησαν μία χρονιά γεμάτη πρόοδο, προκοπή και πολύ καλές επιδόσεις. Φτάσαμε αισίως στο τέλος. Θέλω να σας πω ότι είμαι υπερήφανη γιατί παρακολουθώ μέσω των καθηγητών σας την εξέλιξή σας. Είστε ένα σχολείο γνώσης αλλά και ένα σχολείο αξιών. Είμαστε υπερήφανοι που αυτό το σχολείο, το σπουδαίο σχολείο, το πρότυπο σχολείο βρίσκεται στην περιφέρειά μας. Και να σας πω ότι απολαμβάνετε, έχετε διπλή προστασία μάλλον έναντι των άλλων σχολείων. Έχετε την προστασία της, και την αγκαλιά της Εκκλησίας και έχετε και την αγκαλιά του Υπουργείου Παιδείας.